για να συζητήσουμε κάτι διαφορετικό. Υποδέχουμε την κυρία Παυλίνα Παπαλουκά, είναι επιχειρηματίας, ομιλήτρια και σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και προσωπικού branding. Καλώς ορίσατε, κυρία Παπαλουκά, στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, οι πιο ισχυροί τρόποι για να δημιουργήσετε μια επικερδή επιχείρηση. Θα κάνετε ένα διήμερο bootcamp, όπως το αποκαλείτε εσείς. Δώστε μας λίγο τις λεπτομέρειες για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είναι το Entrepreneur Bootcamp που θα γίνει στη Λεμεσό το επόμενο Σαββατοκύριακο 26-27 Νοεμβρίου, ναι, με τον John Lee από τους Wealth Dragons, ο οποίος έρχεται για τρίτη φορά Κύπρο. Χορηγός επικοινωνίας είναι και το Sigma, στρατηγικός συνεργάτης η ΣΥΤΑ και επίσης το ΣΤΡΑΦΑΕΛ. Και ο σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να βοηθήσουμε όλους τους επιχειρηματίες στην Κύπρο να βρουν τους τρόπους να προωθήσουν την επιχείρηση τους όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά ναι, να χτίσουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι, έχουν ένα παγκόσμιο reach. Δηλαδή, μια παγκόσμια εμβέλεια. Εμβέλεια, ναι, ναι. Στην Κύπρο έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ναι, τα τελευταία χρόνια με την κρίση, την κρίση. Ναι. Και επίσης έχουμε αυτή την οτροπία, ασχέτως αν είμαστε όλοι πολύ σπουδασμένοι, έχουμε τα master μας, τα MBA μας, έχουμε αυτή την οτροπία ότι ζούμε σε ένα μικρό νησί και ότι είμαστε περιορισμένοι. Και η νοοτροπία που θέλουμε να φέρουμε είναι ότι δεν ζούμε σε ένα μικρό νησί, ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία. Και υπάρχουν οι τρόποι σήμερα μέσω του ίντερνετ, μέσω, ναι, των social media, να προωθάς την επιχείρηση σου όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο και να πουλάς προϊόντα και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, τι θα μάθετε σε κάποιον που θα έρθει σε αυτό το bootcamp, έτσι, αν μπορείτε σε σημεία τηλεγραφικά, ναι, τι θα αποκομίσει κάποιος που θα συμμετάσχει. Το πιο σημαντικό είναι πώς να δημιουργήσει μια επικερδή επιχείρηση σήμερα. Δηλαδή, ποιο είναι το μοντέλο της επιχείρησης που δουλεύει σήμερα. Το δεύτερο είναι πώς να χτίσει ένα δυνατό brand και προσωπικό brand. Εγώ μιλώ για personal branding, το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας. Όλοι είμαστε personal brand σήμερα. Να πουλάμε τον εαυτό μας. Ναι, δηλαδή, είτε επιχειρηματίες, είτε εσείς οι παρουσιαστές, ή οποιοδήποτε ψάχνει μια δουλειά. Ο κόσμος θα πάει πάνω στο ίντερνετ και θα σε ψάξει. Και ό,τι βρει πάνω στο ίντερνετ για σένα είναι το προσωπικό σου brand. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου, τα προϊόντα σου, τις υπηρεσίες σου, το ποιος είσαι. Ναι. Πώς να προωθήσεις τον εαυτό σου και την επιχείρησή σου στα social media. Πολύ σημαντικό. Αποτελεσματικά όμως. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος κάνει ενέργειες και δεν έχει αποτέλεσμα. Ο Donald Trump πριν 2 μέρες, στο 60 Minutes, είπε ότι ο λόγος που κέρδισε τις εκλογές είναι ότι είναι πολύ καλός στο Facebook και στο Twitter. Πήγε πολύ καλά στο social media, το αναγνωρίζουν όλοι. Ναι. Ναι. Επειδή είναι επιχειρηματίας και δεν είναι πολιτικός και επειδή γνωρίζει άλλους τρόπους να προωθήσει τον εαυτό του. Ναι. Οπότε θα διδάξουμε αυτούς τους νέους τρόπους. Θα διδάξετε κάτι που βλέπω εδώ που βρήκα το σκονάκι μου επιτέλους, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πώς να αντιμετωπίσεις το φόβο για πιθανή αποτυχία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπαίνεις μέσα στον αγώνα, αλλά να μην φοβάσαι να χάσεις, να ξανασηκωθείς και να προσπαθήσεις, μάλλον. Όταν ξεκινήσα αυτά τα σεμινάρια, ήθελα να φέρω αυτή τη νέα νοοτροπία στην Κύπρο. Ήθελα να φέρω άτομα τα οποία είναι πολύ επιτυχημένα στην πραγματική τους ζωή. Δεν είναι απλά καθηγητές ή διδάσκουν κάτι. Έχουν δημιουργήσει την επιτυχία και έχουν βρει τον τρόπο σκέψης για την επιτυχία. Την έχουν δημιουργήσει από το μηδέν. Οπότε όλοι οι ομιλητές μας είναι άτομα τα οποία ξεκίνησαν από το μηδέν ή από κάπου πολύ δύσκολες συνθήκες και έφτασαν πάρα πολύ ψηλά στη ζωή στις επιχειρήσεις. Και φέρνουμε, ναι, αυτόν τον τρόπο, την νοοτροπία της επιτυχίας. Που είναι αυτό που είπα πριν για την Κύπρο. Θεωρώ ότι έχουμε απίστευτες δυνατότητες. Είμαστε πεσμένοι ψυχολογικά ακόμη από την κρίση, από όλα αυτά που συμβαίνουν και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία του παγκόσμιου επιχειρηματία. Και όχι μόνο την νοοτροπία, αν έχουμε την νοοτροπία μετά θα βρούμε και τους τρόπους, τις στρατηγικές. Διδάσκουμε και τα δύο. Οπότε κάποιος όταν έρθει εκεί στο σεμινάριο θα πάρει και την έμπνευση. Αν μπορούμε να βλέπουμε και το site και να δούμε και το τηλέφωνο. Λοιπόν, λοιπόν, το website, αν μπορούν να το περάσουν στην οθόνη. Συνεχίστε εσείς, θα το δούμε. Ναι, είναι το Entrepreneur τη σκέψη σας και θα το δούμε. 2016 περνάει τώρα. Και ένα τηλέφωνο έχουμε, το 708087. Έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια, είμαστε σχεδόν γεμάτοι. Οπότε όσοι θέλουν να κλείσουν. Είναι η τρίτη φορά που έρχεται ο John Lee στην Κύπρο. Ο John Lee από τους Wealth Dragons. Πείτε μας λίγα πράγματα για αυτό τον κύριο. Λοιπόν, ο Τζον είναι ένα άτομο το οποίο οι γονείς του ήταν μετανάστες από την Κίνα στην Αγγλία. Ξεκίνησαν, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Κινέζικο εστιατόριο, του είχαν μπει και αυτού γέμο, αυτή θα είναι η συνέχεια της ζωής σου, αλλά αυτός δεν επαναπαύθηκε. Ήθελε να κάνει κάτι περισσότερο, είχε ψηλούς στόχους, ασχέτως αν από παιδί όλη του τη ζωή ήταν, είχε τον bullying στο σχολείο, ήταν Κινέζος. Οπότε κατάφερε και μέχρι τα 27 του και έγινε εκατομμυριούχος με επενδύσεις σε ακίνητα. Με μία δική του μέθοδο που ανακάλυψε, μέσω mentors, μέσω άλλα άτομα επιτυχημένα. Μετά από αυτό συνέχισε και έχτισε και άλλες επιχειρήσεις. Τώρα ο John έχει διάφορες επιχειρήσεις. Έχει τεχνολογίας, apps, το education που είναι οι Wealth Dragons, που προσφέρουν παγκόσμια education, μόρφωση για άτομα τα οποία θέλουν να πετύχουν στη ζωή και στις επιχειρήσεις. Άρα είναι πολυεκατομμυριούχος ο κυρίος. Είναι, ναι, είναι εκατομμυριούχος, πολυεκατομμυριούχος. Αυτοδημιουργητός. Αυτό πιο σημαντικό. Ναι, και πολύ απλός. Ξεκίνησε και μιλάμε πολύ απλό τρόπο, το οποίο μπορεί να καταλάβει οποιοςδήποτε. Ωραία. Άρα 26-27 λοιπόν είναι το ΣΤΡΑΦΑΕΛ, το σεμινάριο. Και αν έχεις δική σου επιχείρηση ή θέλεις να έχεις δική σου επιχείρηση και δεν ξέρεις πού να ξεκινήσεις, εμείς εκεί θα τους δείξουμε τους τρόπους για να ξεκινήσεις σωστά, να κάνεις κάτι το οποίο χρειάζεται η αγορά. Και αν έχεις δική σου επιχείρηση και έχεις κολλήσει, σου λέω 100% θα ξεκολλήσεις. Είναι παρόμοιο με τα startups δηλαδή. Δεν είναι startup event. Μπορούν να έρχονται και άτομα από startups. Ναι. Εγώ ήθελα να βοηθήσω άτομα όλων των ηλικιών. Γιατί πλέον στην Κύπρο, και ειδικά μετά την κρίση, πάρα πολλά άτομα αντιλήφθηκαν ότι δεν υπάρχει αυτό το job security, ασφάλεια της δουλειάς. Και όλοι ψάχνονται να κάνουν κάτι καινούριο και δεν ξέρουν πώς. Έχουν όλη αυτή την εμπειρία. Είναι 30, 40, 50 χρόνων. Έχουν όλη αυτή την εμπειρία και δεν ξέρουν πώς να την πακετάρουν και να κάνουν κάτι σωστό. Και αυτά τα άτομα έχουν πολύ πιο μεγάλο potential, θεωρώ, προοπτική από τους νεαρούς των 20-22 χρονών που δεν έχουν την εμπειρία. Οπότε τους διδάσκουμε τους τρόπους και είναι για όλες τις ηλικίες, ναι. Μάλιστα. Είναι για όλες τις ηλικίες. Τώρα, έχετε και μια συνεργασία με το Sigma Live, έτσι, να μας πείτε λίγο κάτι γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, πρόσφατα ξεκινήσαμε το Entrepreneur Insights σε συνεργασία με το Sigma Live, το οποίο είναι ένα καινούριο concept, το οποίο ήθελα να φέρω στα media στην Κύπρο, να προσφέρουμε έμπνευση, στρατηγικές, όλα αυτά που προσφέρουμε στα σεμινάρια, στους επιχειρηματίες και σε άτομα τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους στην Κύπρο. Οπότε παρουσιάζουμε κάποια video blogs, τα οποία είναι μία φορά τη βδομάδα, κάποια είναι συνεντεύξεις με πολύ επιτυχημένα άτομα, τα οποία έχουμε στην Κύπρο, και κάποια είναι δικά μου tips και συμβουλές, τα οποία δίνουν έμπνευση, στρατηγικές για social media, για branding, για επιχειρηματικότητα. Ναι, ό,τι χρειάζεται λοιπόν κάποιος μπορεί να το βρει εκεί. Και στις επιχειρήσεις. Τα έχετε εφαρμόσει και πάνω σας, κυρία Παπαλουκά, αυτά που διακηρύττετε. Γι' αυτό και θέλω άλλαξε η ζωή σας εννοώ. Άλλαξε πάρα πολύ η ζωή μου και αλλάζει κάθε μέρα. Και αυτό που συμβουλεύω τον κάθε ένα είναι, δεν είναι μόνο αυτά τα σεμινάρια, είναι να έχεις ένα μέντορα, κάποιο άτομο το οποίο έχει πετύχει πολύ περισσότερο από σένα, να συμβουλεύεσαι. Όταν δεν είχα μέντορα και όταν προσπαθούσα μόνη μου, είχα πάρα πολλές αποτυχίες για αρκετά χρόνια. Όταν ξεκίνησα την δική μου επιχείρηση και μετά, όταν μπήκα σε αυτό το κομμάτι, άρχισα εγώ να παίρνω mentoring και συμβουλές από κάποια πολύ επιτυχημένα άτομα στο εξωτερικό και είδα τα αποτελέσματα στη δική μου ζωή. Είπα, αυτό θέλω να το φέρω στην Κύπρο. Και ξεκίνησα πριν 5 χρόνια. Ωραία. Πάει πολύ καλά και είναι όλοι international. Είναι διεθνώς επιτυχημένοι ομιλητές. Λοιπόν, 26-27 Νοεμβρίου στη Λεμεσό. Στο ΣΤΡΑΦΑΕΛ, το ξενοδοχείο. Ναι. Τρίτη φορά που το λέτε. Ναι. Θα με κάψετε, κυρία Παπαλουκά. Λοιπόν, στη Λεμεσό, πολύ λίγα εισιτήρια έχουν μείνει. Έχουμε δει την ιστοσελίδα. Σας δίνω το τηλέφωνο 7080 87 για να ακούσετε αυτές τις, αν μη τι άλλο, ομιλίες που θα σας δώσουν έμπνευση. Αν μη τι άλλο, εκτός από τα εφόδια. Σας ευχαριστώ για την παρουσία, κυρία Παπαλουκά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,